τηλεφωνική σύνδεση με τις Βρυξέλλες, η κυρία Μαρία Σπυράκη. Κυρία Σπυράκη, αγαπητή Μαρία, καλό βράδυ. Καλό βράδυ από τις Βρυξέλλες. Πάνω μου επιτρέπεις να σου μεταφέρω μια εικόνα. Βεβαίως, μα αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα, ναι. Υπάρχει ένα κτίριο εδώ στη γωνία, λίγο πιο κάτω από την Αμερικανική Πρεσβεία, το οποίο είναι κτίριο μεγάλου τραπεζικού ομίλου. Mm-hmm. Την ημέρα που χτυπήθηκε το Παρίσι, το κτίριο φωταγωγήθηκε με τη σημαία της Γαλλίας. Mm-hmm. Σήμερα που χτυπήθηκε η καρδιά της Ευρώπης, mm-hmm. το κτίριο φωταγωγείται με τη σημαία του Βελγίου. Στο κέντρο του κτιρίου υπάρχει μια σκοτεινή, μαύρη, γκρίζα καρδιά. Mm-hmm. Είναι ίσως η αποτύπωση mm-hmm. όλου αυτού που συμβαίνει εδώ στις Βρυξέλλες. Τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν είναι ελάχιστα. Οι πεζοί που κυκλοφορούμε είμαστε ακόμη λιγότεροι. Ναι. Περισσότερο για να καταλάβουμε ακριβώς τι μας συνέβη. Δημόσιες συγκοινωνίες δεν υπάρχουν. Το επίπεδο του συναγερμού είναι στο 4. Και κυρίως οι πολίτες δέχονται παρενέσεις από την αστυνομία, από τις αρχές, να μένουν στα σπίτια τους. Είναι μια στιγμή πολύ δύσκολη για την καρδιά της Ευρώπης. Και είναι μια στιγμή που αν μας νικήσει ο φόβος πάνω, θα έχουν κερδίσει αυτοί που χτύπησαν σήμερα το αεροδρόμιο. Είναι έτσι, είναι έτσι, γιατί ο βαθύτερος στόχος είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής και οι θεμελιακές αξίες της ανοιχτής ευρωπαϊκής κοινωνίας. Αλλά για να μιλήσουμε, Μαρία, πιο συγκεκριμένα και επικαλούμε εδώ και την τεράστια πείρα που έχεις από την πολυετή δημοσιογραφική σου καριέρα, πέραν των γνώσεων του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ποιες πιστεύεις ότι θα είναι οι άμεσες επιπτώσεις στην πολιτική των ευρωπαϊκών χωρών, των μεγάλων παικτών του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, απέναντι στο προσφυγικό μεταναστευτικό? Οι άμεσες επιπτώσεις ποιες θα είναι? Υπάρχει ισχυρός κινδύνος να ενταθούν οι φωνές που θέλουν την Ευρώπη περίκλειστη. Περίκλειστη, ναι. Που θέλουν τα κράτη-μέλη περίκλειστα, που θέλουν τα σύνορα κλειστά, και όλο αυτό θα χτυπήσει την καρδιά των ευρωπαϊκών αξιών και του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Απέναντι σε αυτό πάνω νομίζω ότι οφείλουμε ως πολιτικό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσουμε άμεσα, να ζητήσουμε να αυξηθούν πολύ άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και ο βαθμός ασφαλείας, διότι διαπιστώσατε όλοι ότι εδώ, παρά το γεγονός ότι είχαμε στρατό στο δρόμο, είχαμε και ένα ασφαλείας. Παρισέφρισαν στο αεροδρόμιο οι τρομοκράτες την έψοδο των αναχωρήσεων. Άρα πρέπει να ενταθούν άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και η ασφάλεια να μην φαίνεται μόνο, να είναι και ουσιαστική πρώτα, και μετά θα πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε ποιες πολιτικές θα είναι εκείνες που θα διασφαλίσουν την Ευρώπη που έχουμε, την Ευρώπη χωρίς σύνορα, την Ευρώπη του Σέγγεν. Σε κάθε περίπτωση, και επειδή θέλω να μιλήσω και για την Ελλάδα, εκεί θέλω είναι, να πάω, ανάγκη, είναι ανάγκη πάνω να ζητήσουμε βοήθεια. Στη βάση του κειμένου της απόφασης της Συνόδου Κορυφής, ναι, που καλεί τα κράτη-μέλη με short notice, μάλιστα, όπως αναφέρεται το κοινό ανακοινωθέν, να συνεισφέρουν στην Ελλάδα προσωπικό, τεχνογνωσία και ό,τι άλλο υπάρχει σε υλικοτεχνική υποδομή για να την υποστηρίξουν για τις διαπιστεύσεις όλων των εισερχομένων στο ευρωπαϊκό έδαφος, πρέπει πάρα πολύ γρήγορα η κυβέρνηση με τη διαδικασία του κατεπήγοντος να ξεκινήσει και να ξέρουμε όλοι ποιοι είναι αυτοί που πατούν το έδαφος μας. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που βρίσκονται σήμερα στην Ευρώπη και είναι πρόσφυγες και οφείλουμε να τους παράσχουμε αξιοπρεπή διαβίωση. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που εισέρχονται παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ελλάδος με άγνωστα κριτήρια. Πρέπει άμεσα να ενεργήσουμε, και σε αυτό υπάρχει ρόλος και για τη Frontex και για το ΝΑΤΟ και για την επόμενη κίνηση που είναι η Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή Συνοριοφυλακή, να θωρακίσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα που εδώ είναι σύνορα της Ευρώπης. Μαρία, εδώ θέλω να σταθώ, γιατί για μένα είναι το κρίσιμο ερώτημα που θα τίθεται στην Ελλάδα από εδώ και πέρα. Η Ελλάδα, ποια είναι η αντίληψη στην καρδιά της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες? Η Ελλάδα, με τη βοήθεια των Ευρωπαίων συμμάχων της, μπορεί να θωρακίσει και να φιλτράρει τον εισερχόμενο ξένο στα θαλάσσια σύνορά της? Υπάρχει τρόπος να μας βοηθήσει η Ευρώπη σε αυτό? Αυτό είναι το ερώτημα. Βεβαίως υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει, και υπάρχουν και οι υποδομές και η τεχνογνωσία. Και οφείλουμε να το κάνουμε και οφείλουμε να ζητήσουμε βοήθεια επιγόντως. Το οφείλουμε πρώτα απ' όλα στο γεγονός ότι είμαστε μέλος, κράτος μέλος του σκληρού πυρήνα. Το οφείλουμε στις ευρωπαϊκές αξίες. Ένα μέρος των ευρωπαϊκών αξιών το έχουμε εμείς δώσει ως θεμέλιο. Το οφείλουμε στην ιστορία μας και στα παιδιά μας. Γιατί μέχρι τώρα η παρουσία του ΝΑΤΟ, ενώ επρόκειτο προς αυτή την κατεύθυνση να βοηθήσει, αποτέλεσμα
Δεν είδαμε, δεν έχει προκύψει αποτέλεσμα από την παρουσία αυτή. Ναι, διότι κυρίως έπρεπε να είναι ο ρόλος αποτρεπτικός και στην εικόνα. Φαίνεται πως μέχρι τώρα η αποτροπή δεν έχει λειτουργήσει και αυτό θέλουμε να το παραδεχτούμε. Πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να ζητήσουμε βοήθεια στη διαπίστευση των εισερχομένων, όλων των εισερχομένων στο ευρωπαϊκό έδαφος. Πρέπει να ξέρουμε τι μας συμβαίνει και να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να πει ότι η Ελλάδα είναι ένας τρίπιος φράχτης από τον οποίο μπορούν να περάσουν πρόσωπα με αμφιλεγόμενες προθέσεις. Γιατί πρέπει να το κάνουμε, να κάνουμε τη δουλειά με τη βοήθεια της Ένωσης. Σας... Και αν η κυβέρνηση δεν τα καταφέρει γιατί δεν έχει σχεδιασμό, πρέπει να ζητήσει βοήθεια απ' έξω. Τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί να το κάνουν σε μικρό χρονικό διάστημα. Είναι η ώρα να γίνει, γιατί είναι η ώρα της ανάγκης. Ένα ερώτημα πριν κλείσουμε, κυρία Σπυράκη, από τον κύριο Βασίλη Πρημικύρη, ιδρυτικό στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας. Κύριε Πρημικύρη, το ερώτημα. Βεβαίως, σας ακούω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σε πολλά συμφωνώ από αυτά την τοποθέτησή της. Αλλά ρωτώ, η γειτονική μας Ιταλία, που κάθε μέρα στην Παντελερία από 5.000 μέχρι 6.000, κυρίως αυτοί είναι μετανάστες, οικονομικοί μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική. Πώς αντιμετωπίζει, δεν έχει τεχνογνωσία? Κοιτάξτε, είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα για να λέμε... Ακριβώς. Επομένως, εφόσον είναι σύνθετο το πρόβλημα, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται φοβικά. Αυτό και με θέμα τεχνογνωσίας μόνο. Ο τελευταίος άνθρωπος που θα μιλήσει για το φόβο τώρα, ξέρω τι είμαι εγώ, δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Αλλά θέλω, για να μπορέσουμε να μιλάμε ελεύθερα κι εσείς κι εγώ και να ζούμε στην Ευρώπη χωρίς σύνορα και να συνεχίσουν έτσι να είναι και τα παιδιά μας, να έχουμε ασφάλεια στην Ευρώπη, κύριε Πρημικύρη. Αυτό που μας συνέβη σήμερα. Βεβαίως. Πώς θα την έχεις, δεν μας λες. Η έκρηξη στο σταθμό έγινε 300 μέτρα από εκεί που δουλεύουμε, κύριε Πρημικύρη. Συμφωνώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα, θέλω να. Στο διαγνωστικό, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Να ενώσουμε τις δυνάμεις. Ποιος δεν θέλει ασφάλεια? Ποιος θέλει να σκοτώνουν τα παιδιά του? Να πάρουμε ό,τι μας δίνουν από τεχνογνωσία και να ζητήσουμε και άλλοι κυβερνητικότητες. Και να ενισχύσουμε, γιατί καλά κάνατε και το θέσατε, και τις χώρες που έχουν πρόβλημα για να κρατηθούν οι άνθρωποι στις εστίες τους. Δηλαδή η Αφρική και η πολιτική που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Αφρική δεν είναι επαρκής. Η πολιτική που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μείνουν κοντά στις εστίες τους, Μέση Ανατολή οι κύριοι πρόσφυγοι, δεν είναι επαρκής. Μάλιστα. Οπότε μάλιστα. Υπάρχουν ζητήματα εκεί. Μάλιστα. Αλλά ας κάνουμε ό,τι μας οφείλουμε τώρα, πριν θρηνήσουμε και άλλους, πριν η τραγωδία επαναληφθεί. Μάλιστα. Κύριε Σπυράκη, ευχαριστώ. Θα κρατήσω και εγώ τον τόνο της φωνής σας, όπως επίσης θα κρατήσω, για να έχουμε, κυρίες και κύριοι, πέρα από τις εικόνες, να έχουμε και μια ανθρώπινη μαρτυρία για την τραγωδία που έπληξε σήμερα την καρδιά της Ευρώπης. Θα κρατήσω και αυτό που είπατε, 300 μέτρα από το χώρο που εργαζόμαστε. Έτσι, μια μαρτυρία για να μας συμπληρώσει το puzzle του δράματος αυτού που έγινε σήμερα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Τίποτα άλλο. Καλό βράδυ. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.